η ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΚΙΠΗ. Τι έχουμε να πούμε? Σωστά. Η σύσκεψη έχει ολοκληρωθεί. Αλλά θέλω να αναφέρω στον κόσμο πως ο κύριος μας στόχος είναι να λειτουργήσουν αυτά τα εφημερεύοντα ιατρία, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετείται ο απλός πολίτης, ο απλός κόσμος που τόσο πολύ τα έχει ανάγκη. Στη σημερινή σύσκεψη ακούσαμε προσεκτικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχουμε να ακούσει κάποια προβλήματα, τους έχουμε να ακούσει προσεκτικά και έχουμε συμφωνήσει ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουν κάποιες επιπρόσθετες συσκέψεις από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα που συζητήθηκα στη σημερινή συνεδρία. Επίσης, όσον αφορά ιατρικά θέματα, έχουμε συμφωνήσει να δημιουργηθεί μια επιτροπή υπό την εποπτεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, που θα εξετάσει όλα τα ιατρικά θέματα. Επίσης, αποφασίστηκε ότι θα έχουμε ξανά μια συνεδρία την επόμενη Τετάρτη στις 5 στο Υπουργείο, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να ανακοινωθεί στον κόσμο τι θα πράξουμε όσον αφορά τα εφημερεύοντα ιατρία. Έχουν τεθεί κάποια χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης? Σίγουρα θα ξέρουμε πότε θα λειτουργήσουν τα εφημερεύοντα ιατρία την επόμενη Τετάρτη. Έχουμε να ακούσει προσεκτικά όλους τους φορείς, το αναφέρει ξανά, και βάσει αυτά που έχουμε ακούσει θα προσπαθούμε να βρούμε και τις κατάλληλες λύσεις. Ανακοίνωθε αρχικά ότι θα ήταν περί το αρχές Ιουλίου η εφαρμογή, η λειτουργία των εφημερευόντων ιατρίων. Παραμένει αυτό το... Ο στόχος μας, όπως ανέφερα και στη σύσκεψη, σίγουρα δεν μιλούμε για Σεπτέμβριο, όπως είδε το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες. Εάν θα κάνουμε τα εφημερεύοντα ιατρία, θα τα κάνουμε σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες. Ποια ήταν τα κύρια προβλήματα που αναδείχθηκαν μέσα στη συνάντηση? Υπήρξαν κάποια προβλήματα που έχουν λυθεί, ευτυχώς. Υπήρξε μία πρόοδος. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όσον αφορά τι ιατρικές πράξεις θα διενεργούνται σε αυτά τα ιατρία. Έχει ξεκαθαριστεί. Και υπάρχει και κάποιο άλλο θέμα όσον αφορά που θα γίνει η στελέχωση αυτών των εξωτερικών ιατρίων, και είναι ένα θέμα που θα το μελετήσουμε σαν Υπουργείο Υγείας. Υπήρχε έτσι μια δυσφορία από πλευράς της Ομοσπονδίας Ασθενών. Δεν έχουν κληθεί σε αυτή τη σύσκεψη. Θα ενημερωθούν για τη λειτουργία αυτό? Οι ασθενείς γνωρίζουμε από την πρώτη μέρα που έχω διοριστεί υπουργό στην άποψη των ασθενών. Σίγουρα θα τους ενημερώσω για αυτή τη σύσκεψη. Αλλά γνωρίζουμε και θέλουμε, όπως και η Ομοσπονδία Ασθενών, τη λειτουργία αυτών των εφημερεύοντων ιατρίων και εμείς στο Υπουργείο Υγείας. Ευχαριστούμε πολύ.